τίποτα εκ των μέσων μας. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μας για την αυξημένη πληρότητα που παρουσιάστηκε στα ξενοδοχεία μας κατά τη διάρκεια των ημερών διεξαγωγής του Μαραθωνίου 2018. Η άποψή μας ταυτίζεται απόλυτα με την άποψη της Ένωσης Ξενοδόχων Αναφρίου. Η πληρότητά μας έφτασε τις ημέρες του Μαραθωνίου στο 80% με 100%. Κερδίσαμε κρατήσεις, τις οποίες δεν είχαμε κερδίσει με άλλο τρόπο, διότι ήταν μια περίοδος χαμηλής ζήτησης, διότι είχε προηγηθεί η μέρα των αποκριών και περιμένουμε και το Πάσχα. Εμείς από πλευρά μας και οι συνάδελφοί μας ξενοδόχοι έδωσαν το καλύτερο εαυτό τους, κατέθεσαν την ψυχή τους, ώστε να παρέμβουν στους επισκέπτες μας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και να ανταποκριθούμε στις υψηλές προσδοκίες τους. Από πλευρά μας και πέρσι και φέτος και του χρόνου, κάναμε ό,τι ήταν δυνατό και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, διότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε καθημερινά με τους επισκέπτες μας. Δίνουμε όλη μας την ψυχή για να μένουν ευχαριστημένοι και να φεύγουν από τον Ναύπλιο με το χαμόγελο στα χείλη. Χαρήκαμε πάρα πολύ που ζήσαν όλη αυτή τη μεγάλη γιορτή, παιδιά και μεγάλη, και έφυγαν πραγματικά με το χαμόγελο στα χείλη. Είναι οι πρεσβευτές μας στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο. Οι 80 έφυγες που ήρθαν είναι οι πρεσβευτές μας στο εξωτερικό. Θα σας πω κάτι τελευταίο και θα κλείσω. Ότι στην έκθεση της ΟΣΕ που πήγαμε πρόσφατα, στη μεγάλη τουριστική έκθεση Μίξ στη Μόσχα 2018, εγώ ήμουν πρόσωπο καθόλου και μέλος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Ναυπλίων, συναντήσαμε τουριστικούς πράκτορες, όχι πολλούς, λίγους, οι οποίοι όμως ασχολούνται με τον αθλητικό τουρισμό. Και όταν τους ενημερώσαμε για το μαραθώνιο που γίνεται στον Αθήνα και τους δείξαμε και εικόνες φωτογραφίες, ενθουσιάστηκαν. Αυτά από μένα. Συγχαρητήρια σε όλους τους χώρους. Καλή συνέχεια και τον επόμενο χρόνο. Θα είμαστε πάντα δίπλα σας.